Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 6 με την Παναγιώτα Καλογύρου. Η πρόθεση της Eldorado Gold να αναστείλει τις επενδυτικές της δραστηριότητες στην Ελλάδα, αν δεν βρεθεί κοινός τόπος με την κυβέρνηση, έχει αντιδράσεις και κυριαρχεί και σήμερα στη δημόσια συζήτηση. Ας δούμε σε ποιο σημείο βρίσκονται οι σχέσεις της εταιρείας με την κυβέρνηση, τι έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο βίντεο που ακολουθεί και ανήκει στη Σύση Χρυσανθοπούλου. Την αναστολή των επενδύσεών της στην Ελλάδα αποφάσισε εχθές η καναδική εταιρεία Eldorado Gold, ελληνική θυγατρική της οποίας είναι η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, εκτός από κάποια προγράμματα συντήρησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, η Eldorado Gold, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν θα συνεχίσει τις επενδύσεις της τόσο στη Χαλκιδική όσο και στη Θράκη. Η εταιρεία αναφέρει ως αιτία της δυσαρέσκειάς της την καθυστέρηση έγκρισης αδειών ρουτίνας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, γεγονός που έχει εμποδίσει τη δυνατότητα της εταιρείας να αναπτύξει και να λειτουργήσει τα ορυχεία στις Σκουριές και την Ολυμπιάδα. Τα ορυχεία αυτά, όπως και αυτό του Στρατονίου, πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς συντήρησης από τις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εργαζόμενοι πρόκειται να απολυθούν. Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει επίσης ότι, όπως και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της George Burns δήλωσε σε συνέντευξή της στο χθεσινό φύλλο της Καθημερινής, η εταιρεία ακόμα αναμένει λεπτομέρειες από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη διαδικασία διαιτησίας που εκκρεμεί και στην οποία πρόκειται να υπαχθεί. Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία ακόμα αναμένει λεπτομέρειες από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη διαδικασία διαιτησίας που εκκρεμεί. Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία ακόμα αναμένει λεπτομέρειες από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη διαδικασία διαιτησίας που εκκρεμεί. Η Eldorado Gold υπενθυμίζει την ανακοίνωσή της επίσης ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει επανειλημμένα επικυρώσει την εγκυρότητα των αδειών και της λειτουργίας της με 18 θετικές αποφάσεις για την εταιρεία μέχρι σήμερα. Όμως τίποτα δεν φαίνεται να είναι ηλυμένο για την εταιρεία, καθώς η Eldorado Gold προτίθεται να επανεκτιμήσει τις επενδυτικές επιλογές της στην Ελλάδα κατόπιν έγκρισης και έκδοσης των απαιτούμενων αδειών σε συνεργασία με μια υποστηρικτική κυβέρνηση ανοιχτή σε συζητήσεις γύρω από τη χρήση και εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών. Είναι εξαιρετικά ατυχές να βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο όταν θα έπρεπε να υλοποιούμε ένα σημαντικό επιχειρηματικό σχέδιο και να προσθέτουμε άλλες 1.200 θέσεις εργασίας στο σημερινό εργατικό δυναμικό μας, περίπου 2.400 ατόμων στην Ελλάδα. Η Eldorado ήταν και παραμένει ένας προσιλωμένος, υπεύθυνος και υπομονετικός εταίρος της ελληνικής κυβέρνησης και των Ελλήνων πολιτών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από την εξαγορά των μεταλλίων Κασάνδρας με αντίτιμο 2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2012, η Eldorado έχει επενδύσει επιπλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη χώρα. Το ποσό αυτό θα διπλασιαζόταν αν ήταν σε θέση να αναπτύξει πλήρως τα έργα της σε Ολυμπιάδα, Σκουριές και Πέραμα. Ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση αδειών από την ελληνική κυβέρνηση, η Eldorado δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τις επενδύσεις της στη χώρα. Η αρνητική εξέλιξη στις σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας Eldorado Gold έρχεται λίγες ημέρες μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατά τις οποίες έκανε λόγο για προσπάθεια βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα, αλλά και την άμεση προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Διαμορφώνονται οι προοπτικές ώστε να ξαναγίνει ένας ελκυστικός επενδυτικός τόπος η Ελλάδα, ένας τόπος ελκτικός για επενδύσεις. Το ζήτημα προκάλεσε έναν κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, ενώ ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε. Μέσα σε 24 ώρες, οι εξαγγελίες του κ. Τσίπρα αποδείχθηκαν λόγια του αέρα. 1.200 εργαζόμενοι της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός οδηγούνται στην ανεργία. Άλλοι τόσοι που η εταιρεία σχεδίαζε να προσλάβει χάνουν την ελπίδα να αποκτήσουν δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια κάνει τα πάντα για να σταματήσει την επένδυση. Με αποτέλεσμα η εταιρεία να αναστείλει τελικά τις εργασίες της. Η κυβέρνηση με το γνωστό κινησμό της παίζει πολιτικά παιχνίδια πάνω στις πλάτες των απλών ανθρώπων που χάνουν τις δουλειές τους, ενώ συνεχίζει να τραυματίζει την εικόνα της χώρας. Όλα όσα γίνονται στέλνουν ένα εξαιρετικά αρνητικό μήνυμα στους ξένους επενδυτές. Στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυταρχισμός και αυθαιρεσία. Και δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου.
καθώς η κυβέρνηση αγνοεί προκλητικά αλλεπάλληλες αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων. Καλό την κυβέρνηση έστω και τώρα να αντιληφθεί το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί στις ζωές των ανθρώπων και να μεταβάλει τη στάση της. Σε κάθε περίπτωση δεσμεύομαι ότι η δική μου κυβέρνηση θα βάλει οριστικό τέλος σε αυτές τις πρακτικές. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης θα γίνουν σεβαστές και οι νόμοι θα τηρούνται από όλους. Οι άνθρωποι θα ξαναβρούν τις δουλειές τους και η Ελλάδα θα γίνει επιτέλους μια χώρα φιλική προς τις επενδύσεις. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει από τον Αύγουστο ότι θα υπάρξει διαιτητική διαδικασία εναντίον της Ελληνικός Χρυσός, με τον αρμόδιο υπουργό να παρατείνει πρόσφατα την προθεσμία επίσημης ειδοποίησης ως τις 15 Σεπτεμβρίου. Τα κόλληματα που υπάρχουν τώρα στην αδειοδότηση της επένδυσης της Eldorado Gold δεν είναι περιβαλλοντικά, αλλά καθαρά τεχνικά, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός Δημήτρης Δημητριάδης, μιλώντας στο Sky, και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πιέσουν, όπως η ίδια κυβέρνηση δήλωσε, δεν θέλουν να πιέσουν κανένα, απλά απαιτούν ουσιαστικά αυτά που πρέπει να τους δοθούν. Πάμε να μάθουμε όμως τι ακριβώς είπε. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο. Έχουμε 12 αποφάσεις για περιβαλλοντικά θέματα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει καλυφθεί πλήρως. Mm-hmm. Δεν έχει γνωστοποιηθεί σε εμάς ποια περιβαλλοντική παράμετρος παραβιάζουμε. Για να έρθουν να μας το πούνε συγκεκριμένα. Κύριε Καρανίκα, τη φωτογραφία χθες την είδατε που σηκώθηκε. Σαφέστατα. Αυτή αφορά πλημμύρα η οποία έγινε το 2010 στην περιοχή του Στρατονίου. Mm. Και γι' αυτό δεν είναι δηλαδή ρήπανση από εσάς. Καμία ρήπανση. Υπάρχει δύο χιλιάδες. Πρόστιμο δεν σας έχει επιβληθεί ποτέ για περιβαλλοντική ρήπανση? Έχει υποβληθεί ένα πρόστιμο για το οποίο το πληρώσαμε και έχουμε προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και περιμένουμε να εκδικαστεί. Είμαστε 100% σίγουροι ότι έχουμε δίκιο. Το διορθώσατε το πρόβλημα? Γιατί αν σε βγάλουν πρόστιμο σημαίνει κάτι συνέβη. Δεν θέλω να ασχοληθώ σε αυτό το θέμα επειδή είναι επίδικο ακόμη. Εντάξει, θα σας πω μόνο το εξής, ότι είμαστε 100% σίγουροι ότι θα το κερδίσουμε και αυτό. Όπως κερδίσαμε και όλα τα άλλα τα δικαστήρια. Τηρείται η κείμενη και ευρωπαϊκή νομοθεσία, κύριε Δημητριάδη? Γιατί άκουγα τον κύριο Σταθάκη να λέει ότι η εταιρεία σας ουσιαστικά δεν έχει μάθει να κινείται μέσα σε ευρωπαϊκά πλαίσια. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Για μια εταιρεία η οποία αυτή τη στιγμή έχει δαπανίσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να κάνει το μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης που υπάρχει στην Ευρώπη. Δίπλα μας βρίσκεται η Σύση Χρυσανθοπούλου που θα μας αναλύσει το ρεπορτάζ της, αλλά θα μας μεταφέρει και τις αντιδράσεις του Διεθνούς Τύπου. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτα. Για αδικλωσία κατηγορούν μεγάλα διεθνή μέσα τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο θέμα των επενδύσεων. Η είδηση ότι πρόκειται να φύγει από την Ελλάδα η μεγαλύτερη επένδυση που υπάρχει στη χώρα μας, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός ζητά να έρθουν ξένες επενδύσεις στη χώρα, δίνει το μήνυμα ότι δεν συμφέρει να επενδύει κανείς στην Ελλάδα. Το πρακτορείο Bloomberg είχε μεγάλο αφιέρωμα για την υπόθεση, με γνωστούς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ζημιά για την Ελλάδα έχει ήδη γίνει, ενώ ότι η Ελλάδα κάθεται πάνω σε ένα χρυσορυχείο, αλλά όμως δεν μπορεί να βγάλει λεφτά. Στο ίδιο πνεύμα και ο γερμανικός τύπος που έβριθε αρνητικών δημοσιευμάτων για την ελληνική κυβέρνηση, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε στο θέμα, προτρέποντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα βελτιώσουν την υγιή ανταγωνιστικότητα στη χώρα και το επενδυτικό κλίμα, στοιχεία απαραίτητα για την ανάκαμψη της ελληνικής κρίσης. Μάλιστα, παρόλα αυτά, αιχμηρές ήταν οι δηλώσεις του Δημήτρη Τζανακόπουλου, όπου παραβρέθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Σύση Χρυσανθοπούλου, να σε αποχαιρετήσουμε και να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν κοντά μας. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Δημήτρη Τζανακόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Και εκεί η εταιρεία, πιθανόν επειδή φοβήθηκε το αποτέλεσμα της θεσμικής διαδικασίας, ξεκίνησε έναν εκβιασμό, ο οποίος κατά τη γνώμη μου δεν ταιριάζει σε μια τόσο μεγάλη επιχείρηση, η οποία πρέπει να καταλάβει ότι λειτουργεί σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλη την ιστορία αυτή τη αντιπαράθεση τη εταιρεία με το δημόσιο. Εγώ βεβαίως, θέλω να πρέπει μας πείτε να πούμε, εδώ που αλλά πρέπει να πούμε το, πρέπει να πούμε το συγκεκριμένο, ναι, το ιστορικό. Και σας διότι άκουσα, κοιτάξτε να δείτε, σας αυτή τη στιγμή αλλά επιχειρείται μου πείτε, να αντιστραφεί. Και έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις. Και όπως έλεγε πριν καθόλου, ο Παύλος, είναι η τρίτη φορά. Μυρίζει ένα τέλος. Όχι, όχι, καθόλου. Είναι η τρίτη φορά που η εταιρεία προαναγγέλει
Αφήστε να το πω αυτό, γιατί έχει σημασία. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε τρία χρόνια που η εταιρεία προαναγγέλει το τέλος των, των επενδυτικών της δραστηριοτήτων. Κοιτάξτε να δείτε, αν η εταιρεία επιλέξει να πάει σε μια μετοπική σύγκρουση με το ελληνικό δημόσιο, ναι, θα πρέπει να ακολουθηθούν και οι νόμιμες διαδικασίες. Εσείς τους μου θέλετε είναι, λοιπόν, ή όχι? Εμείς θέλουμε οι επενδύσεις να γίνονται στη βάση της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επομένως, επιλέγουμε τη λύση. Κοιτάξτε να δείτε, ζητήθηκε. Το Υπουργείο έχει συναντηθεί με τους εκπροσώπους της εταιρείας, έχουμε κάνει την πρόταση τώρα, για την ένα... Τώρα, λέω, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου που το ζητήσανε. Η σύμβαση δεν το ζητήσανε, αυτό το οποίο κάνανε ήταν να θέσουν ένα τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδεχθεί, με την έννοια ότι με τελεσίγραφα δεν έχουμε μάθει να συζητάμε. Άρα δεν θα συναντηθεί ο Υπουργός και υπουργός η θεσμική διαδικασία της διαιτησίας, η οποία θα ακολουθηθεί όπως προβλέπεται από τη σύμβαση, την οποία και τα δύο μέρη οφείλουν να τηρήσουν. Και σε αυτήν τη διαδικασία θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα με βάση το νόμο και με βάση τις αποφάσεις, σας ξαναλέω, που θεσμικά Παράλληλα, ο Άδωνης Γεωργιάδης παρευρέθηκε στην εκπομπή του Sky σήμερα, ενώ εξαπέλυσε δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα και στον Γιώργο Σταθάκη με αφορμή την υπόθεση της Ελντοράντο. Ας παρακολουθήσουμε όμως ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Τώρα, υπάρχουν πολιτικοί λόγοι που η κυβέρνηση δεν θέλει την επένδυση σε Ελντοράντο, κύριε Γεωργιάδη, γιατί και εσείς βρήκατε ευκαιρία χθες, θα πει κάποιος, και ανεβάσατε και πάλι πολύ τους τόνους. Ξεχάστε, εγώ δεν έχω πάθει άνοια. Η μνήμη μου λειτουργεί καλά. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει αυτή την επένδυση και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει την επένδυση και προφανώς και ο Καμένο δεν θέλει την επένδυση. Γιατί? Θυμίζω τον κύριο Καμένο που έλεγε να λιντζάρουν τον Μπάχτα, ο οποίος προσθέτει την επένδυση. Και τον κύριο Τσίπρα που με τον κύριο Καρανίκα ήταν επικεφαλής σε πορεία στη ΔΕΘ κατά αυτής της επενδύσεως. Από την περίοδο αυτή έχουν περάσει τρία χρόνια. Τώρα, επειδή άκουσα και χθες τον κύριο Τσανακόπουλο να θεωρεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης έχει τόσο μεγάλη πειθό που βάζει κάποιους ανθρώπους που έχουν βάλει 2 δισεκατομμύρια δολάρια να ρισκάρουν 2 δισεκατομμύρια δολάρια για να κάνουν το χαρτί του κ. Μητσοτάκη. Με συγχωρείτε, αν ο κ. Μητσοτάκη μπορεί να το κάνει αυτό, τότε δεν φτάνει να είναι μόνο πρωθυπουργός της χώρας, πρέπει να γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον. Διότι αν καταφέρει να πείθει ανθρώπους να ρισκάρουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να του κάνουν το χατήρι, είναι τεράστιο. Λέει το timing είναι ύποπτο. Αυτό ακόμα πιο τεράστιο θα ήταν ο Μητσοτάκης. Πάμε όμως τώρα στην πραγματικότητα. Ότι τους υπονομεύεται, σας κατηγορούν. Ναι, αυτό λέω. Αν μπορεί ο Μητσοτάκης, λέω, να κάνει αυτό το πράγμα, τότε με συγχωρείτε, είναι παντοδύναμος. Πάμε όμως τώρα στην πραγματικότητα. Στην εκπομπή της κυρίας Αναστασοπούλου ήταν ο κ. Καμένος πριν από ένα μήνα, όπου κατηγόρησε την εταιρεία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όταν μια κυβέρνηση δια του συγκυβερνήτου και υπουργού λέει δημοσίως για μια εταιρεία που είναι εισηγμένη σε ξένα χρηματιστήρια και η κατηγορία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος θα μπορούσε να οδηγήσει την εταιρεία ακόμα και σε έξοδο από τα χρηματιστήρια, αν έπαιρνε κανείς στο εξωτερικό σοβαρά τον Καμένο. Ευτυχώς για την εταιρεία δεν ασχολείται κανείς με τον Καμένο στο εξωτερικό, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι η πρόθεση του Καμένου, είναι η ανικανότητά του. Χθες από εδώ πάντως ο κύριος Καμένος είπε ότι είναι κακό πράγμα να φεύγει μια επένδυση από τη χώρα. Ξαναλέω, πριν από ένα μήνα στην εκπομπή σας, είπε ότι η Eldorado Gold κάνει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω αυτής της επενδύσεως. Άρα προφανώς η επένδυση δεν τη θέλει. Τρίτον, η Eldorado Gold, και το ξέρω ότι έχει δει επισήμως στη Νέα Δημοκρατία 3 ή 4 φορές, το αρμόδιο, το ΜΕΑΡ και όλους δουλεύει και όλα τα κόμματα, προσπαθούσε εδώ και 1,5-2 χρόνια να δει τον κύριο Τσίπρα. Έχει στείλει επιστολές και τα λοιπά. Μα μας έλεγε, θα δούμε τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να βλέπει τον κύριο Καρανίκα, αλλά δεν μπορεί να δει την Eldorado Gold με 2 δισεκατομμύρια. Με το γνωστό του ύφος στο προφίλ του στο Facebook και συμφωνώντας με τον σύμβουλο στρατηγικής του Πρωθυπουργού Νίκου Καρανίκα, σχόλιασε το βράδυ της Δευτέρας την απόφαση της καναδικής εταιρείας Eldorado Gold να αναστείλει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα λόγω των κολλησιεργών της κυβέρνησης ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης απέδωσε την ανακοίνωση της Eldorado στην κυβερνητική επιτυχία των τελευταίων ημερών με την επίσκεψη Μακρόν και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πιάσε μία Eldorado, γιατί μας έχει πάει μονότερμα ο Τσίπρας μία εβδομάδα με Μακρόν και ΔΕΘ». Βέβαια, ο κύριος Πολάκης δεν παραλείπει να ξεκαθαρίσει και να απειλήσει και πάλι με το γνωστό του ύφος πως εμείς δεν κάνουμε deals, άρα δεν εκβιαζόμαστε. Ή τηρούμε τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές ή ώρα καλή.
Στον αντίποδα η ΠΑΒΣ εργασιών της Eldorado Gold πετάει στον δρόμο τουλάχιστον 2.000 εργαζομένους. Πάμε όμως να δούμε τι δηλώνουν οι ίδιοι. Μαζί με τους εργαζόμενους. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Στρατονίκη. Βρισκόμαστε στη Στρατονίκη της Χαλκιδικής. Είμαστε μερικά χιλιόμετρα από το Στρατόνι. Όμως και πάλι, εδώ το χωριό, 650 κάτοικοι όλοι και όλοι, όμως η πλειοψηφία του, αφού είναι ένα από τα μαντεμοχώρια της περιοχής, απασχολούνται στα μεταλλεία χρυσού. Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Χατζή, που είναι πρώην πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός, η Αγία Βαρβάρα, και να καταλάβετε λίγο τι επικρατεί εδώ. Αγωνία και φόβος ότι θα χαθεί το μεροκάματο της επόμενης μέρας. Πολύ σύντομα ο Γρηγόρης, να μας πει πόσο χρόνο είσαι, Γρηγόρη. 35 χρονών. Πόσα χρόνια στην στα μεταλλεία? 11 χρόνια. Πριν από αυτό που δούλευες? Δούλευα σε μια επιχείρηση εδώ στην περιοχή, έμεινα άνεργος και αναγκάστηκα και φύγα στο εξωτερικό. Πού πήγες? Αμερική. Τελικά, πώς ξαναβρέθηκες εδώ? Είχα κάνει την αίτησή μου εδώ πέρα πρωτού φύγω και με το που με κάλεσε η εταιρεία γύρισα κατευθείαν πίσω. Αν κλείσουν τα μεταλλεία, επόμενη μέρα πώς θα είναι? Καταστροφικά. Γιατί έχω την οικογένεια, θα ψάξουμε, θα παλέψουμε, αλλά δεν πιστεύω να καταφέρουμε κάτι σε αυτή την εποχή της κρίσης. Και μετά θα αναγκαστούμε να φύγουμε στο εξωτερικό. Ο Κώστας. Κώστα, πόσο χρονών? 32. Ήμουν Θεσσαλονίκη 13 χρόνια. Mm-hmm. Έμεινα άνεργος, κατάγομαι από εδώ και γύρισα πίσω στον τόπο μου, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να κάνω στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια στα μεταλλεία? Είμαι 4 χρόνια στα μεταλλεία. Ισορρόπησε η ζωή σου? Ισορρόπησε αρκετά η ζωή μου. Είμαι παντρεμένος στη Θεσσαλονίκη βέβαια και πηγαίνω έρχομαι. Δουλεύει η γυναίκα σου στη Θεσσαλονίκη. Δουλεύει και εργάζεται. Άρα το μεροκάμα το διεκδικεί, τα απολυμμένα στη Θεσσαλονίκη το βρήκε εδώ, η γυναίκα σου εκεί και στο πηγενέλα. Και εμείς στο πηγενέλα. Αν δεν υπάρχει αυτή η θέση εργασίας εδώ, τι θα κάνεις? Έξω. Μόνο εξωτερικό, Σουηδία. Λοιπόν, για να καταλάβετε, γιατί υπάρχει η αγωνία. Σίγουρα τα μεταλλεία πρέπει να λειτουργήσουν και με περιβαλλοντικούς όρους από τη μια, όπως λένε όλες οι πλευρές, και νομίζω υπάρχει και ένα νομοθετικό πλαίσιο. Απ' την άλλη, όμως, είναι οικογένειες πίσω από τους εργαζόμενους. Ο Γιώργος Χατζής μπορεί να μας πει τι ακριβώς γίνεται και όλες τις επαφές που γινόντουσαν τόσο καιρό με την κυβέρνηση και τα επόμενα βήματα, βέβαια. Καταρχήν, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζή. Από την περιοχή των μαντεμοχωρίων, η οποία είναι ακόμη μια φορά σε κίνδυνο της ανεργίας και της φτώχειας. Κάποιοι άνθρωποι, όπως ήταν η βουλευτής που φιλοξενήσατε πριν λίγο, η κυρία Ιγκλέζη, για πολιτικούς λόγους και για τις χιλιάδες ευρώ που παίρνει σαν αποζημίωση βουλευτική και σαν πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος, πατάνε μια περιοχή και λένε ό,τι τους έρθει στο κεφάλι, χωρίς να έχουν κανένα στοιχείο, καμία απόδειξη, και λένε. Προκαλώ δημόσια από το κανάλι σας την κυρία Ιγκλέζη σε μια αντιπαράθεση με τους κατοίκους της περιοχής για να μπορέσει να απαντήσει σε κανονικά φαινόμενα και όχι σε αυτά που τους έρχεται στο κεφάλι. Καταστρέφεται, γιατί, λέει, η περιοχή, η δεν τηρούνται Ιγκλέζη οι περιβαλλοντικοί όροι και ότι η περιοχή θα αλλάξει τελείως, θα πρέπει να φύγουμε από την περιοχή μας. Πάμε εκτός συνόρων τώρα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που υιοθέτησε ομόφωνα τα ξημερώματα της Τρίτης μία απόφαση που προβλέπει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Βόρειο Κορέα. Συνδεόμαστε στην αίθουσα σύνταξης και στην Ελευθερία Τάγκα. Ελευθερία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτα. Να πούμε ότι η υιοθέτηση της απόφασης αυτής σηματοδοτεί την επιβολή του 8ου γύρου κυρώσεων εις βάρος της Πιονγκιάνγκ εξαιτίας της νέας της πυρηνικής δοκιμής, της 6ης κατά σειρά, να σημειώσουμε, στην οποία προχώρησε την 3η Σεπτεμβρίου. Πέραν της επιβολής περιορισμών στις βορειοκορεατικές εισαγωγές πετρελαίου και αερίου, απαγορεύτηκαν επίσης οι εξαγωγές προϊόντων υφαντουργίας από την Πιονγκιάνγκ. Τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν τη δεύτερη σημαντικότερη πηγή συναλλάγματος μετά τον άνθρακα και τα άλλα ορυκτά για την Βόρεια Κορέα. Η πρέσβης των ΗΠΑ, Νίκη Χέιλι, τόνισε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει πόλεμο με την Βόρεια Κορέα και πρόσθεσε ότι η Πιονγκιάνγκ δεν έχει ακόμη περάσει το σημείο μετά το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή. Υπήρξαν και άλλες δηλώσεις. Ναι. Δήλωσε συγκεκριμένα ότι αν συμφωνήσει να σταματήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, μπορεί να επιδιώξει ένα καλύτερο μέλλον. Αν αποδείξει ότι μπορεί να ζει ειρηνικά, ο κόσμος τότε θα ζήσει ειρηνικά μαζί της. Η σημερινή απόφαση δεν θα είχε υιοθετηθεί χωρίς την ισχυρή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο της Κίνας, συμπλήρωσε η Αμερικανίδα πρέσβυρα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, η απόφαση που υιοθετήθηκε είναι ισχυρή, ισορροπημένη και επιτρέπει στον ΟΗΕ να επιδείξει ενότητα και αποφασιστικότητα. Η πρώτη εκδοχή του κειμένου τροποποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αρχικά προέβλεπε απόλυτο εμπάργκο στις πωλήσεις του πετρελαίου, ενώ τώρα τις περιορίζει στα 500.000 βαρέλια για 3 μήνες από 1η Οκτωβρίου και στα 2 εκατομμύρια βαρέλια από 1η Ιανουαρίου για μία περίοδο 12 μηνών. Ο πρέσβης της Κίνας στον ΟΗΕ προέτρεψε από την πλευρά του τη Βόρεια Κορέα να πάρει σοβαρά την προσδοκία
και την βούληση της διεθνούς κοινότητας να τερματίσει τα προγράμματά της για την απόκτηση πυρηνικών όπλων και βαλιστικών πυράβλων, ενώ κάλεσε όλα τα μέρη να παραμείνουν ψύχρεμα και να μην προκαλούν εντάσεις. Να σημειώσουμε ότι η Κίνα και η Ρωσία είχαν προτείνει να προσθεθεί μία παράγραφος που προέβλεπε την ταυτόχρονη αναστολή των πυρηνικών και πυραυλικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας, αλλά και των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας. Νομίζουμε ότι είναι μεγάλο λάθος ότι υποτιμάται αυτή η πρωτοβουλία της Ρωσίας και της Κίνας. Παραμένει στο τραπέζι του Συμβούλιο Ασφαλείας και επιμένουμε να εξεταστεί. Από την πλευρά της, η Νίκη Χέιλι αποκάλυψε προσβλητική αυτή την πρόταση. Τα μέτρα για τους Βορειοκορεάτες εργαζομένους και την επιθεώρηση υπόπτων βορειοκορεατικών πλοίων στη θάλασσα είναι επίσης λιγότερο σκληρά από ό,τι προέβλεπε η αρχική εκδοχή του σχεδίου απόφασης, κατόπιν πιέσεως της Ρωσίας. Τέλος, Παναγιώτα, να σημειώσουμε ότι στη Ρωσία εργάζονται περίπου 35.000 Βορειοκορεάτες μετανάστες. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελευθερία Τάγκα, που ήσουν κοντά μας. Πίσω στα δικά μας τώρα, όλο το βράδυ έκαιγε την Αχαΐα, μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας και η οποία έθεσε σε κίνδυνο τα χωριά Άρλα και Σανταμέρη. Στο στούντιο βρίσκεται η Μαρία Θωμοπούλου για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτα. Δύο καναντέρ που πετούν από το ξημέρωμα, καθώς και η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αισιοδοξούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στο χωριό Άρλα, η φωτιά πλησίασε πολύ κοντά στα σπίτια. Ωστόσο, η αλλαγή της διεύθυνσης του ανέμου και η ισχυρή παρουσία της πυροσβεστικής οδήγησαν τις φλόγες στην αντίθετη κατεύθυνση. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του χωριού είχαν μεταφερθεί στα γειτονικά Ζησιμέικα με λεωφορείο, ενώ ένα άτομο με προβλήματα στην αναπνοή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μεγάλη μάχη για να μην μπει μέσα στο χωριό η φωτιά, η οποία το είχε κυκλώσει επικίνδυνα. Είχαμε κάποιους τραυματίες, δηλαδή εγκλωβισμένους. Παναγιώτα, ναι, από τα 43 οχήματα της πυροσβεστικής με 86 άνδρες και 2 ομάδες πεζοπόρο, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαμε κάποιους εγκλωβισμένους δασοπυροσβέστες, εθελοντές, οι οποίοι παρόλα αυτά γλίτωσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Μάλιστα, Μαρία. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν κοντά μας. Θα συνδεθούμε πάλι μαζί σου σε λίγο. Στον οικονομικό τομέα τώρα, στην ολοκληρωτική εξάντληση των φορολογούμενων, οδηγεί η υπερφορολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων την οποία έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση. Τα κρατικά έσοδα αυξάνονται. Αυξάνονται όμως αντί να μειώνονται και τα χρέη που αφήνουν απλήρωτα οι φορολογούμενοι στην εφορία. Γεγονός που μαρτυρά τα τεράστια βάρη που τους επιβλήθηκαν το 2016 για το 2017 και έπεται συνέχεια. Ακόμα χειρότερα όμως η δυσκολία στην πληρωμή των φόρων ανοίγει παράθυρο για να εφαρμοστούν και νωρίτερα τα μέτρα λιτότητας που ζητά το ΔΝΤ από το 2019 αντί το 2020. Ας δούμε όμως ένα βίντεο με τις αντιδράσεις των πολιτών. Εγώ δεν έχω να πληρώσω τίποτα. Θα τα μπορώ να μην το πληρώσω. Έλα, δεν θα κόψεις από κάτι άλλο που είναι πιο απαραίτητα. Ξεπιτεύεις και είναι γεμάτος έξοδα. Συνέχεια βγάζουμε, έχουμε ένα κουμπαρά και βγάζουμε. Ευτυχώς υπάρχει ο κουμπαράς. Τι να κάνω. Ναι, τα έξοδα που τρέχουν τα άλλα, γιατί και άλλα έξοδα. 420 παίρνουν. Έχουμε να πληρώσουμε. Αν έχουμε. Σε τροπική καταιγίδα υποβαθμίστηκε ο τυφώνας Ήρμα, ωστόσο συνεχίζει να πλήττει την ενδοχώρα με ανέμους ταχύτητας 55 χιλιόμετρων ανά ώρα. Οι προβλέψεις του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων, τον ΗΠΑ, κάνουν λόγο για περαιτέρω μείωση της δυναμικής της μέσα στις επόμενες ώρες. Συνδεόμαστε πάλι με την αίθουσα σύνταξης και την Ελευθερία Τάγκα. Παναγιώτα, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και εκατομμύρια σπίτια είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ρεύμα και θα συνεχίσουν να είναι χωρίς ρεύμα τις επόμενες εβδομάδες, ενώ μεγάλες περιοχές έχουν μετατραπεί σε λίμνες, κάνοντας ουσιαστικά τη Νότια Καρολίνα να μοιάζει με πολιτεία φάντασμα. Δυστυχώς όμως, οι ζημίες δεν ήταν μόνο υλικές. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Φλόριντα σε τροχαία δυστυχήματα το Σαββατοκύριακο, ενώ σε πολλά νησιά της Καραϊβικής τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 27 ανθρώπων, εκτός από τις μεγάλες καταστροφές. Συνολικά, από το πέρασμα του Ήρμα έχουν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι στα νησιά της Καραϊβικής και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός όμως της υποβάθμισης του κυκλώνα δεν σημαίνει ουσιαστικά τίποτα, καθώς αφού σάρωσε τα νησιά της Καραϊβικής, το Πέρτο Ρίκο, την Κούβα και την Χεσόρισσο της Φλόριντα, συνεχίζει την πορεία του ως τροπική καταιγίδα προς την ενδοχώρα, κουβαλώντας απίστευτες ποσότητες νερού. Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό για το κέντρο της πόλης Τζάξονβιλ, το οποίο βρίσκεται στην Φλόριντα, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από τα σύνορα με την Τζόρτζια. Μείνετε μέσα, μην βγαίνετε έξω, προειδοποιούν οι αρχές από τον ιστότοπο της πόλης του Τζάξονβιλ. Τμήματα της πόλης έχουν πλημμυρίσει και αναμένονται νέες βροχοπτώσεις. Παρόμοια ήταν και η προειδοποίηση του κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρικ Σκοτ, μετά την υποβάθμιση του τυφώνα στην κατηγορία 1.
παραμείνετε μέσα στα σπίτια σας σε ασφαλή μέρη. Τέλος, Παναγιώτα, να πούμε ότι το συνολικό ύψος των ζημιών που έχει προκαλέσει τόσο ο Χάρβεϊ όσο και η Ήρμα αναμένεται να ανέλθει σε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για μια μεγάλη οικονομική πληγή. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελευθερία Τάγκα. Εντός των συνόρων τώρα, τεράστια είναι η οικολογική ρήπανση στη Σαλαμίνα μετά τη βύθιση του δεξαμενού πλοιογεία Ζώνη 2 στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Αταλάντης, στο Σαρονικό, τα ξημερώματα της Κυριακής. Επιστρέφουμε στη Μαρία Θωμοπούλου για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μαρία. Οι παραλίες της Σαλαμίνας από την Κοινοσούρα έως και τα Σελήνια έχουν γίνει μαύρες λόγω της διαρροής μαζούτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρήπανση από τα Πετρελαιοειδή και την Πίσα εκτείνεται σε μήκος 1,5 χιλιόμετρου. Το πρώτο θέμα.gr επικοινώνησε με την Δήμαρχο Σαλαμίνας, η Σιδώρα Νάνου Παπαθανασίου, η οποία έκανε λόγο για τεράστια οικολογική καταστροφή αλλά και για σημαντική καθυστέρηση από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να γίνουν συντονισμένες ενέργειες ώστε να περιοριστεί η ρήπανση των θαλάσσιων υδάτων. Όπως επισημαίνει η Δήμαρχος, η πλοιοκτήτρια εταιρεία διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και έχει αναθέσει σε δύο ιδιωτικές εταιρείες τις εργασίες απορρίπανσης. Καθησυχαστικός εμφανίζεται από την πλευρά του Διευθυντή της Εταιρείας Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος, η οποία έχει αναλάβει ένα μέρος του έργου, λέγοντας πως η λέξη καταστροφή είναι υπερβολική, καθώς θα υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της ακτογραμμής και του περιβάλλοντος. Στην περιοχή των Σελληνίων, τώρα επιχειρεί συνεργείο 23 ατόμων ιδιωτικής εταιρείας με 5 βιτιοφόρα οχήματα και παράκτια αντιρρυπαντικά σκάφη. Ο αριθμός τους ήδη από σήμερα πρόκειται να αυξηθεί προκειμένου να επιταχυνθούν οι εργασίες. Ακόμη, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού Παναγιώτα στην περιοχή του Ναυαγίου, συνεχίζουν να επιχειρούν περιπολικό σκάφος, ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος, πλωτός γερανός με πλωτά φράγματα, παράκτια αντιρρυπαντικά σκάφη και βοηθητικό σκάφος. Τέλος, να σου πω, στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών του λιμενικού σώματος. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Θωμοπούλου, που ήσουν κοντά μας. Θα συνδεθούμε πάλι σε λίγο μαζί σου για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Μεταφερόμαστε στη Βρετανία, όπου ενέκρινε χθες το βράδυ η Βουλή των Κοινοτήτων στην διαδικασία ψήφισης κατά άρθρο το σχέδιο νόμου για την διακοπή των πολιτικών, οικονομικών και νομικών σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Ελευθερία Τάγκα για να μας πει περισσότερα. Ελευθερία. Παναγιώτα, έτσι ακριβώς εγκρίθηκε το άρθρο, το σχέδιο νόμου για την διακοπή των πολιτικών, οικονομικών και νομικών σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που ουσιαστικά του επιτρέπει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, δηλαδή την συζήτηση και την ψήφιση στο σύνολο. Να πούμε ότι το Εργατικό Κόμμα, δηλαδή η Αξιωματική Αντιπολίτευση, ήταν κατά του νομοσχεδίου, αλλά δεν κατάφερε να πείσει τους φιλοευρωπαίους στον κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα να ταχθούν υπέρ της θέσης του και να το καταψηφίσουν. Έπειτα λοιπόν από μια διαδικασία συζήτησης που κράτησε σχεδόν 8 ώρες, τα μέλη του σώματος τάχθηκαν υπέρ του σχεδίου νόμου με 326 ψήφους υπέρ έναντι 290 κατά. Τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων ενέκριναν επίσης σε ψηφοφορία το χρονοδιάγραμμα που είχε ορίσει η κυβέρνηση για αυτό το τελευταίο στάδιο, το οποίο θα είναι εξαιρετικά βραχή, δηλαδή 8 μέρες. Πολλοί κοινοβουλευτικοί διαμαρτυρήθηκαν ότι 8 μέρες μέσα στις οποίες η κυβέρνηση περιμένει να εξεταστεί γραμμή προς γραμμή το σχέδιο νόμου δεν είναι αρκετές για ένα τόσο σημαντικό κείμενο. Και έτσι υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Η συντηρητική πρωθυπουργός Τερέζα Μέη παρόλα αυτά χαιρέτησε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σημειώνοντας ότι η απόφαση της Βουλής των Κοινοτήτων σημαίνει πως πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις με στέρεες βάσεις. Το Κοινοβούλιο έλαβε μια ιστορική απόφαση να ταχθεί υπέρ της βούλησης του Βρετανικού λαού και να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που φέρνει βεβαιότητα και σαφήνεια στη διαδικασία της αποχώρησής μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι υπάρχουν και άλλα που πρέπει να γίνουν, αυτή η απόφαση σημαίνει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις με στέρεες βάσεις και συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους βουλευτές από το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν αυτό το ζωτική σημασία νομοθέτημα, συμπλήρωσε η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέη Παναγιώτη. Μάλιστα, Ελευθερία, παραμένουμε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα η Αλ-Κάιντα έχει αρχίσει να κερδίζει πάλι έδαφος μετά την πτώση των τζιχανιστών. Ακριβώς, Παναγιώτα, να πούμε ότι η Αλ-Κάιντα έχει αρχίσει πάλι να κερδίζει έδαφος, κυρίως γιατί το Ισλαμικό κράτος πλέον έχει πάρα πολλές ήττες στα πεδία μαχών της Συρίας. Συγκεκριμένα, το Ισλαμικό κράτος είναι ίσως η μεγαλύτερη τρομοκρατική απειλή, αλλά η Αλ-Κάιντα στη Συρία μας ανησυχεί. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός βραχίονάς της παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, εξήγησε ο άλλοτε σύμβουλος του Λευκού Οίκου και αρμόδιος για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ο Γκέρστερ, λοιπόν, προσκλήθηκε μαζί με άλλους ειδικούς σε μια εκδήλωση του Κέντρου Μελετών στην Ουάσιγκτον, όπου συζητήθηκαν οι σημερινές τρομοκρατικές απειλές για τη ΣΥΠΑ, για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτούς, η Αλ-Κάιντα απλά άλλαξε όνομα και αυτοπαρουσιάζεται σαν μια πιο μετριοπαθής τρομοκρατική οργάνωση από το Ισλαμικό κράτος.
Η Ταχύρ Αλ-Σαμ ενίσχυσε τον έλεγχό της στην επαρχία Ιλντίπ είτε εξολοθρεύοντας είτε απορροφώντας αντίπαλες οργανώσεις ανταρτών, ενώ εξυγχρονίζει την προπαγάνδα της στο διαδίκτυο, υιοθετώντας το μοντέλο του Ισλαμικού κράτους. Η τζιχαντιστική οργάνωση, η οποία έχασε μεγάλο μέρος της επιρροής της μετά το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, μοιάζει να έχει περισσότερες ζωές και από μία, σχολίασε ο David Ross, ο οποίος συνέγραψε μαζί με τον Γκέλσερ μία έκθεση του New America για την τζιχαντιστική απειλή, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χτες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, η Αλ-Κάιντα είναι πλέον πιο δυνατή από ό,τι ήταν το 2010, όταν αποδυναμώθηκε με την άνοδο του Ισλαμικού κράτους. Η οργάνωση πήρε έξυπνα αποστάσεις από το Ισλαμικό κράτος, ώστε να περνάει σαν οργάνωση των μετριοπαθών τζιχαντιστών που δεν τους συμπαθείς μεν, αλλά μπορείς να διαπραγματευτείς μαζί τους. Τέλος, υπογράμμισε ότι η οργάνωση έχει την υποστήριξη μιας μερίδας Σύρων και ορισμένων κρατών του κόλπου. Μάλιστα, Ελευθερία. Πάμε όμως σε δύο ειδήσεις όπου οι εξελίξεις τους είναι σοκαριστικές. Συγκεκριμένα, σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση δολοφονίας Βέλγου Δημάρχου. Τι νεότερα υπάρχουν? Παναγιώτα, σοκ έχει προκαλέσει στο Βέλγιο η υπόθεση της δολοφονίας του Δημάρχου της πόλης Μουκρόν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε νεκροταφείο με κομμένο το λαιμό του. Το πτώμα του 70χρονου Αλφρέντ Γκαντέν βρέθηκε από τη σύζυγό του το απόγευμα της Δευτέρας στο νεκροταφείο που βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σπίτι του, το οποίο είχε πάει να κλειδώσει. Σύμφωνα με βέλγικα μέσα ενημέρωσης, ο Γκαντέν ήταν αυτός που κλείδωνε κάθε βράδυ το νεκροταφείο. Ήταν δήμαρχος της πόλης Μουκρόν, που αριθμεί περίπου 57.000 κατοίκους και βρίσκεται δίπλα στα σύνορα με τη Γαλλία, κοντά στη γαλλική πόλη Λίλ. Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός της χώρας, Σαρλ Μισελ, έκανε λόγο για φρικιαστική δολοφονία, ο οποίος στο παρελθόν είχε εκλεγεί και ως βουλευτής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη είχε παραδοθεί ένα άτομο σχετικά με την υπόθεση, αλλά το κίνητρο της δολοφονίας δεν είναι ακόμα γνωστό, καθώς ο 70χρονος δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα ούτε είχε δεχτεί κάποια απειλή. Να σημειώσουμε ότι τις έρευνες δεν τις έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία όπως όλοι θα περιμέναμε, αλλά η τοπική αστυνομία, Παναγιώτα. Μάλιστα, ενώ παράλληλα κατέθεσε στο δικαστήριο του Φράιμπουργκ ο Αφγανός δολοφόνος της 19χρονης Γερμανίδας. Μετανιωμένος φαίνεται να πήγε στο δικαστήριο του Φράιμπουργκ, όπου δικάζεται για τη δολοφονία της 19χρονης Μαρίας Λάντερμπούργκερ, ο Αφγανός Χουσέιν Χαβάρι, ο οποίος πριν το φόνο είχε σπρώξει στο κενό και φοιτήτρια στην Κέρκυρα, αλλά είχε αφαιθεί ελεύθερος χάρη στις διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου. Για πρώτη φορά, λοιπόν, ένα χρόνο μετά τη σύλληψή του, έσπασε τη σιωπή του και με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 19χρονης. Μετανιωμένος, λοιπόν, αλλά πολύ αργά. Ναι, ακριβώς πολύ αργά. Διαβάζοντας ένα κείμενο, ο Αφγανός, ο οποίος δολοφόνησε 19χρονη αφού πρώτα τη βίασε, υποστήριξε ότι το βράδυ της δολοφονίας είχε καπνίσει χασίς και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Όπως είπε, συνάντησε τυχαία στο δρόμο του την άτυχη Μαρία, αφού εκείνη έβαλε τις φωνές όταν έπεσε από το ποδήλατό της. Όταν είδα πόσο όμορφη ήταν, ήθελα να κάνω σεξ σχέση μαζί της. Είπε για το μοιραίο βράδυ, περιγράφοντας πώς της έκλεισε το στόμα και ουσιαστικά πώς την έπνιξε με ένα μαντίλι. Όσο για την κίνησή του να τη ρίξει μέσα σε ένα ποτάμι, ο Χαβάρη είπε ότι το έκανε για να ξεπλύνει από πάνω του το αίμα της 19χρονης. Είπε συγκεκριμένα: «Σας ζητώ συγγνώμη, μακάρι να μπορούσα να πάρω πίσω ό,τι έκανα». Και λέει κιόλας ότι κάθε βράδυ βλέπει εφιάλτες με ό,τι έκανε. Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές λένε ότι όλα όσα έκανε ήταν προμελετημένα. Η υπόθεση της 19χρονης κοπέλας προκάλεσε μεγάλο σάλο το 2016. Καθώς ο Χαβάρη είχε καταδικαστεί σε δεκαετή φυλάκιση για την απόπειρα δολοφονίας μιας φοιτήτριας στην Κέρκυρα το 2013, αλλά είχε αφαιθεί... όλο αυτό το περιστατικό. Ακριβώς. Αλλά είχε αφαιθεί ελεύθερος λόγω των παραλήψεων της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Χαβάρη, να πούμε ότι το 2005 είχε πάει στη Γερμανία και είχε ζητήσει άσυλο από τις γερμανικές αρχές, αλλά δεν είχαν ενημερωθεί από τις ελληνικές αρχές για το εγκληματικό παρελθόν του Παναγιώτη. Για ό,τι συνέβη στην Κέρκυρα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελευθερία Τάγκα, που ήσουν κοντά μας. Αλλάζουμε σελίδα για να συνδεθούμε με τη Μαρία Θωμοπούλου, ώστε να μας πει για την ισχυρή σεισμική δόνηση που συγκλώνησε την πόλη της Καρδίτσας και την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας εχθές το απόγευμα. Μαρία. Το μέγεθος του σεισμού, Παναγιώτα, αρχικά δόθηκε στα 5,3 ρίχτερ, ωστόσο έπειτα από σχετική ενημέρωση κατέβηκε στα 4,9. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας. Ο σεισμός έγινε αισθητό στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ακόμη και στην Πάτρα, καθώς το εστιακό του βάθος ήταν μόλις 5 χιλιόμετρα, Παναγιώτα. Μάλιστα. Τα δυσάρεστα όμως, Μαρία, δεν σταματούν εδώ, εφόσον η άσφαλτο συνεχίζει να βάφεται με αίμα μετά από δύο σοβαρά τροχιά στην Παραλιακή αλλά και στο Λασίθι. Σοβαρό τροχιό στην Παραλιακή με θύματα δύο νέα παιδιά σημειώθηκε εχθές το απόγευμα στο ύψος του νυχτερινού κέντρου Ρίμπας.
Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο μπήκε στη στροφή με υπερβολική ταχύτητα, με συνέπεια να ξεφύγει της πορείας του και να ανατραπεί. Οι δύο νεαροί που πιθανότατα δεν φορούσαν ζώνες εκτοξεύτηκαν κυριολεκτικά από το παρμπρίζ και προσγειώθηκαν στην άσφαλτο. Όπως ανέφεραν οι άνθρωποι που τους βοήθησαν, ο ένας ήταν σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος ήταν πεσμένος ανάσκελα στην άσφαλτο και δεν έδινε σημεία ζωής. Η κυκλοφορία στην παραλιακή διακόπηκε με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων. Στο τιμόνι βρίσκονταν ένας αλβανικής καταγωγής άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο συνοδηγός του ήταν Έλληνας, ο οποίος έχασε επιτόπου τη ζωή του και οι δύο Παναγιώτα μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Μάλιστα. Τώρα όσο αφορά το Λασίθι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ ένα παιδί που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην Νέαπολη Λασιθίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί παρασύρθηκε από το όχημα ενός ηλικιωμένου, ενώ την ώρα που προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο. Άμεσα περαστικοί έτρεξαν να βοηθήσουν το παιδάκι, ειδοποιώντας παράλληλα το ΕΚΑΒ. Ήταν αρκετά τραυματισμένο το παιδί. Το ευτυχήμα, Παναγιώτα, είναι ότι το παιδί δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Μαρία Θωμοπούλου, που ήσουν κοντά μας. Αλλάζουμε κλίμα. Στάσεις εργασίας αλλά και μία 24ωρη απεργία έχουν προκηρυχθεί στα μέσα μεταφοράς από σήμερα έως και την Παρασκευή. Με την απεργία αυτή και τη στάση εργασίας, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ διεκδικεί αξιοποίηση στο προγραμματισμό των χειμερινών δρομολογίων και αντιδρά στην απαξίωση των συγκοινωνιών και στην πολύ ωραία αναμονή στις στάσεις. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Ανίτα Κάτσικα Τριανταφυλλίδου. Ανίτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτα. Ταλαιπωρία περιμένει το επιβατικό κοινό της πρωτεύουσας από σήμερα έως την Παρασκευή. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά το πρόγραμμα με τις απεργίες, να δούμε τι δεν θα λειτουργήσει από αύριο. Σήμερα λοιπόν έχει στάση εργασίας τον ηλεκτρικό από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της Βάρδειας. Αύριο τα λεωφορεία θα έχουν στάση εργασίας από την αρχή της Βάρδειας έως στις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της Βάρδειας. Την Πέμπτη θα έχει 24ωρη απεργία στον Προαστιακό, τα δρομολόγια του μετρό, Δουκίσης Πλακεντίας και αεροδρόμο δεν θα εκτελούνται. Και τέλος την Παρασκευή στάση εργασίας στον ηλεκτρικό 12 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Συγγνώμη, Παναγιώτα. Μάλιστα, Ανίτα. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος αυτή τη χρονική στιγμή θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να μου πεις για κάτι σκυλάκια, για κάτι σκάλες, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. Όταν τα σκυλάκια έρχονται αντιμέτωπα με τις σκάλες, βγαίνουν πάντα νικήτριες οι σκάλες. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν σ' αρέσει. Το ξέρω ότι δεν σ' αρέσει, αλλά θα στοιτολογήσω γιατί έρχονται οι ειδικοί τώρα να μας πούν γιατί σημαίνει αυτό. Γιατί όταν το σκυλάκι βλέπει τις σκάλες ή πέφτει με την όπισθεν ή ξαπλώνει ή δεν μπορεί να κατέβει τα σκαλιά και τα κατεβαίνει ένα-ένα. Λοιπόν, οι ειδικοί λένε πως τα σκυλιά φοβούνται τις σκάλες στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής τους. Τις βλέπουν σαν εμπόδιο και συνήθως δεν τις κατεβαίνουν μέχρι το αφεντικό να τους πάρει αγκαλιά. Οι εκπαιδευτές σκύλων παροτρύνουν τους ιδιοκτήτες να μαθαίνουν στα σκυλιά τους να κατεβαίνουν τις σκάλες για να τις αντιμετωπίζουν σαν τσουλήθρες. Αν αφήσετε, λέει, μια λιχουδιά στο τελευταίο σκαλοπάτι, σίγουρα θα κάνετε το κατέβασμα σκάλας για αυτά πιο εύκολη διαδικασία. Μάλιστα, Ανίτα. Πάντως μου χρωστάς ένα βιντεάκι με μωρά. Είχαμε πει ότι θα το πηγαίνουμε ένα λάξ. Ένα λάξ, Παναγιώτα. Μάλιστα. Μία μωράκια, μία σκυλάκια θα σου φέρνω. Μάλιστα. Περιμένω λοιπόν την επόμενη φορά τα μωράκια. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανίτα Κάτσικα Τριανταφυλλίδου, που ήσουν κοντά μας και μας ομόρφινες για λίγο αυτές τις ώρες. Ας δούμε τώρα την αθλητική επικαιρότητα με τον Μάνο Σταματάκη, που θα μας ενημερώσει για την απόψινή πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League και για τα νέα των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βραδιά αστέρων αναμένεται να είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι επιστρέφουν στους ομίλους του Champions League μετά από ένα χρόνο απουσίας και αντιμετωπίζουν σήμερα το βράδυ στις 10 παρατέταρτο της Sporting Λισαβόνα στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Τόσο προπονητής των Πειραιωτών Μπέσνικ Χάση όσο και ο τεχνικός των Πορτογάλων Ζορζέ Ζεσούς απέφυγαν να δώσουν τον τίτλο του φαβορή σε κάποια από τις δύο ομάδες, ενώ ο μέσος των πρωταθλητών Αλεξί Ρωμαό δήλωσε πως ο Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Όσον αφορά τώρα την ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων, οι περισσότερες θέσεις είναι κλεισμένες, με έναν εκ των Φορτούνι και Μάρι να κάθεται στον πάγκο, ενώ υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσει στο αρχικό στοίχημα ο Σδιέλαρ ή ο Ανδρούτσος.
Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε πως η στάση εργασίας που έχουν κηρύξει οι εργαζόμενοι του ΙΣΑΠ από τις 9 το βράδυ μέχρι το τέλος της βάρδιας θα ταλαιπωρήσει όσους φιλάθλους του Ολυμπιακού θα μεταβούν στο γήπεδο Καραϊσκάκης με το τρένο. Στο άλλο μάτς του ομίλου, η Μπαρτσελόνα θα υποδεχτεί τη Γιουβέντους την ίδια ώρα στο Καπνού. Στο 0-0 έμειναν εχθές Απόλλων Σμύρνης και ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη στο τελευταίο μάτς της τρίτης αγωνιστικής Super League. Οι Θεσσαλονικείς ήταν κακοί σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του αγώνα και δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη, αν και αγωνίζονταν με παίχτη παραπάνω για 60 λεπτά λόγω της αποβολής του Χουάρες στο 32. Μπάσιμο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός θέλει να κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods θα συναντηθεί με τον Γιάννη Αλαφούζο και θα του αναλύσει το πλάνο του για να ξανακάνει δυνατό τον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, οι πράσινοι ολοκλήρωσαν εχθές τις μεταγραφικές τους κινήσεις, καθώς ανακοίνωσαν την απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Τάσου Αυλονίτη. Θετική στο ενδεχόμενο πώλησης του Πατήτο Ροντρίγκες είναι στην ΑΕΚ. Για τον 27χρονο μεσοεπιθετικό που δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μανώλο Χιμένεθ, υπάρχει ενδιαφέρον από τους Newcastle United Jets της Αυστραλίας. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η πώληση του Αργεντινού, η Ένωση θα ξεφορτωθεί ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που είχε, καθώς ο Πατήτο αμείβεται με περίπου 500.000 ευρώ το χρόνο. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από την Ανίτα Κάτσικα Τριανταφυλλίδου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο Τετάρτη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός στα δυτικά θα έχει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και βαθμιαία αίθριος στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια. Κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική τώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, η ταχύτητα του ανέμου θα είναι 3, μποφόρ με δυτική κατεύθυνση. Ο καιρός θα περιλαμβάνει μόνο ξαστεριά την αρχή έως το τέλος χωρίς αλλαγές. Και τέλος, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Η ταχύτητα του ανέμου θα είναι 3 μποφό με τον νοτιοανατολική κατεύθυνση. Στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας θα έχουμε ξαστεριά. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Για τη συνέχεια, απαραίτητη υπενθύμηση λίγο πριν κλείσουμε, είναι ο μεγάλος διαγωνισμός της New Media Studies, όπου 4 τυχεροί θα κερδίσουν τις υποτροφίες και συγκεκριμένα θα γράψετε μέχρι 500 λέξεις για την ιστορία της τηλεόρασης. Ποια serial, ποιους ηθοποιούς, ποιες εκπομπές και ποιους παρουσιαστές έχετε ξεχωρίσει και γιατί. Έπειτα, θα υπάρξει δωρεάν υποτροφία στους 4 πρώτους ή έκπτωση 15% στα δίδακτρα και σε όλους όσους πάρουν μέρος. Τώρα, όσον αφορά με τον τρόπο με τον οποίο θα το στείλετε, το κείμενό σας είναι μέσω της New Media Studies papakicar.edu.gr ή στη διεύθυνση 25 Μαρτίου 26 στον Ταύρο με ταχυδρομικό κώδικα 17778. Όπως επίσης μπορείτε να καλέσετε στο 210-77-09-100 και στο 210-48-31-108. Ο διαγωνισμός, να σας υπενθυμίσουμε, ότι διαρκεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Αυτές ήταν λοιπόν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτή την ώρα. Και μην ξεχνάτε πως μπορείτε να παρακολουθήσετε το δελτίο μας ξανά και στο web TV του laypavlout.gr. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.